σας. Είμαι και εγώ εδώ για την ανάκριση πρώτου βαθμού. Ανακριτής δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας φάκελος. Τον ανοίγω και ξεκινώ. Θα παρουσίαζες βραδιά εκλογών ή το καρναβάλι της Λεμεσού. Θα έκανα και τα δύο με τον ίδιο τρόπο και με ευχαρίστηση. Θα πήγαινες για καφέ με την Έμιλη Γιολίτη ή με τη Ζέντα Εμιλιανίδ. Θα πήγαινα για καφέ και με τις δύο. Με τη Ζέντα Εμιλιανίδ έχω ξαναπάει, συνεπώς θα πήγαινα με την Έμιλη Γιολίτη. Να δω πώς είναι στον καφέ. Θα πήγαινε σε συναυλία του Καρά ή του Σινμπόι. Του Καρά. Δώσε μου τώρα να πιω το δηλητήριο. Βάλε στη σειρά σεξ φαγητό ύπνος. Είναι ήδη στη σειρά. Όταν γκουγκλάρεις το όνομά σου, προτιμάς να βγαίνουν κουτσομπολιά για τη δουλειά σου ή φωτογραφίες σου με τον άντρα τους. Γιατί να γκουγκλάρω το όνομά μου, αλλά προτιμώ να βγαίνουν, ξέρω εγώ, φωτογραφίες μου με τον άντρα μου. Κουτσομπολιά για τη δουλειά μου, ό,τι να είναι. 1.000.000 ευρώ ή να τρως και να μην παχαίνεις. Εδώ που ήρθα, χάνω και τρώγοντας την παρουσίαση. Συνεπώς 1.000.000 ευρώ για να δώσω σε άλλους να παχύνουν κι αυτοί εκεί που έχουν ανάγκη. Πρέπει αναγκαστικά να λάβεις μέρος σε ένα reality και έχεις τις εξής επιλογές: Survivor ή Big Brother. Survivor, γιατί δεν μπορώ σε ένα σπίτι κλεισμένο. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Μας κάλεσαν σήμερα εδώ να μας κάνουν μια ανάκριση πρώτου βαθμού. Πάμε να δούμε τι θέλουν να μάθουν. Αγωνία. Το δυνατό σου χαρτί στο φλερτ είναι η εμφάνισή σου ή το χιούμορ σου. Και τα δύο. Θα πήγαινες διήμερο στο Παρίσι με την Εμιλία Κενεβέζου ή με την Κάτια Σάβα. Τι ρωτούν τώρα. Και με τις δύο θα περνούσα εξίσου καλά. Η Κάτια Σάβα μπορεί να μου θύμωνε και λίγο. Εμιλία μου αγαπώ, σε εκτιμώσαι, αλλά νομίζω δεν θέλω να εγκαταλείψω το εταιρό μου η μισή τώρα. Τι θα μας έδινες πιο εύκολα, το νεφρό ή τους κωδικούς του Facebook σου? Αν είναι και να ζήσει ο άλλος, το νεφρό μου. Μακάρι να είμαστε όλοι καλά. Διακοπές στην Αγία Νάπα ή σε μια ερημική παραλία? Ερημική παραλία, Αγία Νάπα, Ταγκατούγκου, όχι. Άντε ρε. Τον Ιάκωβο.